Ευρώπης μπορεί να ήταν Έλληνας, ναι, βέβαια, αλλά είχε παραστάσεις από τη σύζυγό του, βέβαια, από τη ρωμαϊκή, έτσι, περίοδο και βέβαια όχι από τη ρωμαϊκή περίοδο, από τις συνήθειες ρωμαϊκές και είχε αναλόγως και αυτός λειτουργήσει. Αυτές οι πλευρές ορίζονται και από στοές, υπόστιλες στοές, κάτω από τις οποίες υπήρχαν τα περίφημα ψηφιδωτά δάπεδα. Που κοιτάζει, α, εκεί παράδειγμα. Όχι. Πριν προχωρήσω απέναντι ακριβώς είναι η Ιερά Μονή, κατά πολλούς και όχι αδίκως, οι πρώτοι που βρήκαν, ας το πούμε, μάλλον αυτοί που βρήκαν πρώτοι κάποια μέλη από την έπαυλη ήταν μοναχοί πιθανότατα και ακολούθως η αρχαιολογική υπηρεσία στα πρώτα χρόνια πολλές φορές μετέφεραν και ήδη κάποια μέλη για προστασία εντός της Μονής. Βέβαια, οι μοναχοί τότε είχαν σίγουρα χρησιμοποιήσει και αρχαίο υλικό για την ανέγερση της Μονής. Στο βόρειο μέρος, το οποίο που βλέπετε εδώ, αυτή είναι η λεγόμενη Βόρεια Βασιλική. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο κατά πολλούς ήταν ένα είδος μια αίθουσα υποδοχής για τους επισκέπτες, διότι μέσα σε αυτή υπήρχαν πάρα πολλά γλυπτά, τα οποία ως γνωστό ο Ηρώδης συγκέντρωνε από διάφορα μέρη. Τη δεκαετία λοιπόν του 90, τη σωστική αναστροφή, κατά όλους συστηματική, συνεχίστηκε υπό την εποπτεία του κυρίου Θεόδωρου Σπυρόπουλου. Εδώ στη διαφάνεια έχετε από τις δύο πλευρές, κάποιο βόρεια, κάποιο νότια, μια φωτογραφία, μια εικόνα, και είναι πλέον σε μια περίοδο που σε γενικές γραμμές έχει προχωρήσει η ανασκαφή, σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί και έχει καλυφθεί. Έχουν καλυφθεί δηλαδή τα μοσαϊκά δάπεδα, ψηφιδωτά δάπεδα. Η έπαυλη, ως γνωστό, αποτελείται από το κεντρικό αίθιο, δηλαδή την αυλή, και από ένα τεράστιο, ας το πούμε, ποταμό, έτσι το λέει στο Wikipedia, είναι λάθος βέβαια, δεν θα λέγε κανένας ποταμός, είναι, αυτό είναι. Ναι, ναι, εδώ γύρω, τέλος πάντων, δημιουργείται μία τάφρος, δηλαδή από τις όλες τις πλευρές, και δημιουργείται ένα είδος νησίδα στο κέντρο, εντάξει.